Η απώλεια ζώων στη Μεσόγειο και το Αιγαίο είναι μια ντροπή για την Ευρώπη, δήλωσε από τον Ταβόσο Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας σε πάνελ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε πως η προσφυγική κρίση είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά. Με την έλευση της Άνοιξης, οι αριθμοί θα τετραπλασιαστούν. Θα ανέβουν πολύ. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση ή έστω ως Ολλανδία ή Γερμανία, δεν μπορούμε να χειριστούμε πλέον τους αριθμούς αυτούς. Πρέπει να τους ελέγξουμε. Χρειάζεται λοιπόν ένας αξιόπιστος μηχανισμός με την κατάσταση των προσφύγων από την Τουρκία και από τα ελληνικά νησιά προς όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μονάχα σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Αφρική και το Σαχέλ στο έλεος της τρομοκρατίας. Η Λιβύη βρίσκεται στο επίκεντρο γιατί έχουμε ταυτόχρονα τον ΤΑΕΣΤ, την αποδιοργάνωση της χώρας και τη μεταναστευτική κρίση. Ο Ολλανδός Πρωθυπουργός επανέλαβε την αναγκαιότητα να αναθεωρηθεί ο κανονισμός Δουβλίνο 2, που καθορίζει ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου.